Πάμε λοιπόν τώρα, συνομιλούμε με τον υποψήφιο βουλευτή στην Αλφα Πειραιά και στα νησιά μας, τον αγαπητό Κώστα Κατσαφάντο με τη Νέα Δημοκρατία. Καλή σας ημέρα κύριε Κατσαφάντο. Καλημέρα κύριε πολίτη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλημέρα στους τσιριγότες και τσιριγότησες. Από το αγαπημένο σας νησί που ήσασταν πριν από λίγες ημέρες εδώ. Ναι. Στην περιοδία που κάνατε. Λοιπόν, λίγα 24 ώρα έχουν απομείνει μέχρι την εκλογική αναμέτρηση. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται το αποτέλεσμα? Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι το πρώτο κόμμα και με αυτοδυναμία. Λίγα 24 ώρα πριν από την μεγάλη και κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση, μια αναμέτρηση η οποία αποτελεί ορόσημο για τη χώρα. Έτσι. Λίγα 24 ώρα από το να γυρίσουμε σελίδα. Mm-hmm. Και αυτήν τη μάχη, κύριε πολίτη, οφείλω να σας πω ότι τη δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Γιατί πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας, στις 8 του Ιούλη, νικήτρια δεν θα είναι απλά η Νέα Δημοκρατία, αλλά θα βγει νικήτρια η Ελλάδα. Μάλιστα. Η Δευτέρα λοιπόν, όπως λέτε, θα αλλάξει σελίδα στην Ελλάδα. Η Δευτέρα η χώρα θα γυρίσει σελίδα. Θα γυρίσει σελίδα. Αυτό ζητάει ο ελληνικός λαός. Εσείς ήσασταν ο λαός, ήταν ο οποίος οδήγησε τη χώρα σε πολιτικές εξελίξεις, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ερωτευμένος. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ερωτευμένος με την εξουσία και με την καρέκλα. Ο λαός όμως που μίλησε στις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου έδωσε το μήνυμα. Ανάγκασε τον Αλέξη Τσίπρα να προχωρήσουμε σε πολιτικές εξελίξεις. Ανάγκασε τον Αλέξη Τσίπρα να προκηρύξει εκλογές. Τέτοια ήταν τόση, ήταν η οργή και η αγανάκτηση της ελληνικής κοινωνίας, όπου ήθελε να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης που ζούσε τα τελευταία 4,5 χρόνια. Άρα πάμε λοιπόν, αλλάζουμε σελίδα, πάμε να δούμε τη Δευτέρα κύριε Κατσαφάγο, πώς θα είναι η Δευτέρα, να δούμε τι προτεραιότητες έχετε βάλει σαν Νέα Δημοκρατία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει θέσει με πολύ σαφή και ξεκάθαρο τρόπο τις προτεραιότητες τις οποίες έχει βάλει. Μιλάει για μια ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη. Μιλάει για μια χώρα που θα επιστρέψει στην κανονικότητα η οποία της λείπει τόσο πολύ. Μιλάει για μια χώρα που ο πολίτης θα αισθάνεται ασφαλής στη γειτονιά του και στο σπίτι του. Μιλάει για μια χώρα που θα ανακτήσει τη χαμένη της αξιοπρέπειας σε ό,τι έχει να κάνει με τα εθνικά της θέματα. Μιλάει για μια χώρα που πλέον θα εξυγχρονιστεί η παιδεία της. Θα είναι μια παιδεία η οποία θα αρμόζει για το 2019. Μιλάει για μια χώρα που θα υπάρχει απόλυτος σεβασμός και προστασία στους πιο αδύναμους. Αυτά είναι τα οποία υποσχόμαστε, κύριε πολίτη, ότι θα κάνουμε στον ελληνικό λαό και αυτά θα κάνουμε. Εχθές ήταν η συγκέντρωση του κ. Μητσοτάκη. Θα ήθελα να δείτε να μου μεταφέρετε το κλίμα, πώς ήταν. Ήταν μια ημέρα γιορτής. Μια ημέρα γιορτής. Είναι μεγάλη η προσμονή του κόσμου και πολλές οι απαιτήσεις του βέβαια για την επόμενη κυβέρνηση. Και ξέρετε κάτι, εμείς την εξουσία την ανταλαμβανόμαστε ως ευθύνη. Δεν είναι μια παιδική χαρά. Δεν είναι ο χώρος για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε με ερασιτεχνικό τρόπο τις ιδεοληψίες τις οποίες μπορεί να κουβαλάει ο καθένας μας. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο περνάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και γι' αυτό δεσμεύτηκε ότι η Βουλή δεν θα κλείσει και αμέσως θα φέρει τα 10 πρώτα νομοσχέδια για να περάσει το μήνυμα ότι η χώρα αλλάζει, ότι η χώρα δουλεύει, ότι η χώρα θα προσπαθήσει, ο πολιτικός κόσμος, η κυβέρνηση αυτής της χώρας με ρεαλισμό να αναδείξει τις πραγματικές δυνατότητες που έχει ο τόπος και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Πρέπει να είχε και αρκετό κόσμο από ό,τι είδα κάποιες φωτογραφίες. Και πολύ κόσμο. Κοιτάξτε, οι συγκεντρώσεις δείχνουν, αποτυπώνουν μια εικόνα. Ναι, σωστό. Το μεγαλύτερο γκάλωπ και η μεγαλύτερη αποτύπωση της βούλησης του λαού την συναντάμε καθημερινά στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο, στις γειτονιές, σε όλο τον Πειραιά, στα νησιά του Αργοσαρονικού. Αυτή είναι η μεγαλύτερη δημοσκόπηση την οποία μπορούμε να κάνουμε. Και εγώ βλέπω την οργή, την αγανάκτηση. Είναι αγανακτισμένος ο κόσμος. Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως και είναι, γιατί πνίγει και από αυτή την ακραία και βάναυση υπερφορολόγηση την οποία βίωσε 4,5 χρόνια. Αλλά και από την προσπάθεια να εφαρμοστούν οι ιδεοληψίες τις οποίες έφερε ο κ. Τσίπρας στη χώρα. Από την προσπάθεια να μας κάνει να αποξενωθούμε από αρχές και αξίες οι οποίες είχαν σφυριλατήσει αυτό το λαό. Όλα αυτά λοιπόν είναι που θέλει να γυρίσει την πλάτη του ο κόσμος. Σε όλα αυτά είναι που θέλει να γυρίσει την πλάτη του. Και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο παίρνουμε και εμείς, κύριε πολίτη. Η επόμενη μέρα για τα νησιά μας, για τον Πειραιά. Κύριε πολίτη, οφείλουμε και πρέπει να αναδείξουμε τις πραγματικές δυνατότητες, σας είπα. Να αναδείξουμε το πλούτο μας. Να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε το πλούτο τον οποίο έχουμε και να αποκτήσει μια υπεραξία. Νομίζω ότι θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια αφενός σε ό,τι έχει να κάνει με τον τουρισμό. Αφετέρου, αυτό το οποίο θα πρέπει να ενισχύσουμε είναι την εμπιστοσύνη
του νησιώτη απέναντι στο κράτος. Και τι θέλω να πω με αυτό. Νομίζω ότι ένας τρόπος για να πατάξουμε την γραφειοκρατία και να δείξουμε ότι πραγματικά σεβόμαστε τους συμπολίτες μας, τους νησιώτες, είναι να μπορέσουμε να αναπτύξουμε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Mm-hmm. Να μην χρειάζεται ο πολίτης να μετακινείται στην Αθήνα νομίζοντας ότι η Αθήνα είναι η μήτρα όλων των εξελίξεων και να μπορεί ηλεκτρονικά να γίνονται μέσα από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση να εξυπηρετείται και να εξυπηρετείται ταχύτατα. Χωρίς να μπλέκει με τη γραφειοκρατία και χωρίς να μπλέκει και με τη διαφθορά πολλές φορές. Σωστό. Πολύ σωστό. Ναι, ένα μήνυμα τώρα θα ήθελα στους φίλους, στις φίλες από Κύθρα που μας ακούνε και από το αλλού τέλος πάντων, γιατί πώς ζητάτε την ψήφο τους. Εγώ θα τους λέγατε. Το μήνυμα το οποίο θέλω να στείλω στους τσιριγότες και στις τσιριγότησες είναι να εμπιστευτούν τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Την Κυριακή είναι μια πάρα πάρα πολύ κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση. Και πρέπει να πάνε να ψηφίσουν όλοι, έτσι. Αφενός. Mm-hmm. Πρώτα να πάνε να ψηφίσουν. Μετά να ψηφίσουν και να στηρίξουν τη Νέα Δημοκρατία. Τη νέα νέα δημοκρατία η οποία έχει φτιαχτεί. Μια νέα δημοκρατία η οποία έχει κάνει την αυτοκριτική της και έχει τη βούληση να πάει τη χώρα μπροστά. Να μπορέσουμε να κρατήσουμε τους νέους ανθρώπους στο τόπο μας, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο ζητούμενο για μας. Και σε ό,τι έχει να κάνει για εμένα, κύριε πολίτη, ζητώ για μία ακόμα φορά να με στηρίξετε. Ζητώ για μία ακόμα φορά να είστε δίπλα μου. Να ανανεώσουμε αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης την οποία έχουμε μεταξύ μας. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν με γνωρίζετε παραμονές των εκλογών. Ναι, επισκέπτεστε συχνά και πάλι τα Κύθρα βεβαίως. Ναι. Έχω δώσει πολλές μάχες, τις περισσότερες μπορεί να τις έχουμε χάσει. Αλλά σημασία δεν έχει το αποτέλεσμα. Σημασία έχει να μπορείς και να αγωνίζεσαι. Και αυτό το οποίο δεσμεύομαι σε κάθε τσιριγότη και σε κάθε τσιριγότησα είναι ότι θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για το καλό του νησιού. Πάρα πολύ ωραία. Από όπου κι αν είστε... Τώρα το ξέρουμε ότι θα είστε δίπλα μας. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και στο επανειδήν. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.